Για τα καυτά ζητήματα της εκπαίδευσης και των δρομολογημένων αλλαγών στα σχολεία συζήτησαν σήμερα οι διδασκαλικές ομοσπονδίες όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Καβάλα. Τα νέα ωράρια των εκπαιδευτικών, το θέμα των ορομισθίων αλλά και η αξιολόγηση ήταν τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν τους εκπροσώπους δασκάλων και καθηγητών. Πολύ σημαντική εκδήλωση για μας τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι μόνο. Συνδιοργανώνεται σήμερα από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας και την Ομοσπονδία μας στο φιλόξενο χώρο του ΜΠΑΤΗ. Τα θέματα της σημερινής ημερίδας είναι η αξιολόγηση και οι νέες πειθαρχικές διατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και κατ' επέκταση και εμάς των εκπαιδευτικών. Ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Ρέμελης, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου, του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως και η κυρία Τσίπρα, την οποία αναμένουμε, αλλά και ο πρόεδρός μας, ο Μαντάς Κομνηνός, θα είναι οι εισηγητές της ημερίδας. Ελπίζουμε στο τέλος της ημερίδας να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε από εδώ και στο εξής ως οδηγός μας στην επόμενη συνδικαλιστική μας δράση. Ακούστηκαν πολλές φωνές και η αξιολόγηση δεν εφαρμόστηκε. Πολλές φορές αυτό είχε ένα θετικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική κοινότητα, διότι οι σχεδιασμοί είχαν να κάνουν περισσότερο με το πρώτο κομμάτι της σημερινής εισήγησης, πρότασης για την εισήγηση που αφορούσε την αξιολόγηση χειραγώγηση. Αλλά πολλές φορές το ότι δεν εφαρμόστηκε, χάσαμε το δεύτερο κομμάτι που είχε να κάνει με την ανατροφοδότηση και την είσοδο νέων στοιχείων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ένα σύγχρονο, ρεαλιστικό, συνδικαλιστικό κίνημα νομίζω ότι θα μπορέσει να βρει κοινό τόπο μαζί με το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να εισάγουμε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου περισσότερο, όπως το βλέπει η ΔΟΕ, παρά όπως συνήθως βλέπουμε στα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας, σε αυτό που συμβαίνει στην εκπαίδευση, αυτό το απίστευτο χτύπημα, το τσάκισμα στην κυριολεξία όλων όσων θεωρούσαμε ως αυτονόητα όλα αυτά τα χρόνια, οδηγώντας την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δεν θα επιχειρήσω να πω μισό αιώνα πίσω, αλλά αν δεν είναι εκεί είναι πολύ κοντά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κομμάτι των αποδοχών μας, γιατί γνωρίζω ότι στα σχολιά αυτό που όλο το τελευταίο διάστημα συζητιέται, γιατί έχει ιδιαίτερη σοβαρότητα, δεν είναι οι πενιχρές αποδοχές. Δεν είναι το ότι κάνει το κόψιμο των δώρων. Είναι αυτό που η ψυχή του εκπαιδευτικού ματώνει με το χτύπημα που αυτή τη στιγμή επιχειρείται, πολυμέτωπο χτύπημα, στην παιδαγωγική ελευθερία, στη δημοκρατία, μέσα στο σχολείο μας. Είναι πολύ χειρότερο ακόμα και τις περικοπές, εάν περάσει αυτή η τρομοκρατία μέσα στο σχολείο. Που έχουμε να τονίσουμε ως ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών ότι ο καιρός για λόγια έχει τελειώσει. Η αξιολόγηση και όλα τα μέτρα τα οποία προωθεί η κυβέρνηση, το μόνο που έχουν σκοπό είναι να κάνουν ένα σχολείο το οποίο θα είναι φθηνό για το κράτος, πανάκριβο για τους γονείς και πολύ κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις. Άρα τα λόγια είναι περιττά. Εμείς νομίζουμε ότι είναι ώρα, δάσκαλοι, μαθητές, γονείς, όλοι μαζί με ένα κοινό ενιαίο μέτωπο θα πρέπει να βγούμε, να πολεμήσουμε και να κυρώσουμε στην πράξη όλες τις προωθούμενες αλλαγές της κυβέρνησης. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.